Έχουμε όμως σήμερα καλεσμένο κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί, έχει μεθοδεύσει, έχει προπονήσει, έχει στρατηγήσει θα έλεγα την προσπάθεια πολύ μεγάλων αθλητών στον ελληνικό στίβο σε μια διάρκεια αρκετών ετών στο παρελθόν αλλά και στο παρόν. Να θυμίσω και μπορείτε να καταλάβετε τι κοινό έχουν η Βούλα Πατουλίδου, η Νίκη Ξάνθου, η Βούλα Τσιαμίτα, ο Σπύρος Βαζδέκης, ο Λούις Τσάτουμας, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Βούλα Παπαχρίστου έχουν ένα κοινό παρονομαστή που ονομάζεται Γεώργη Πομάσκη και τον καλωσορίζουμε στο Sport News. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μου. Καλησπέρα και από μένα και χαρά μου που είμαι μαζί σας. Να είστε καλά. Να πούμε ότι είστε και υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Σας έγινε αυτή η πρόταση και την αποδεχθήκατε στην πέμπτη θέση του ψηφοδελτίου. Ακριβώς και θα συμμετέχω. Μακάρι να μπορέσω να συμβάλλω κάτι θετικό και καλό για την εξέλιξη της καινούρια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται στις 7 Ιουλίου. Είναι ωραίο να βλέπουμε ανθρώπους του αθλητισμού, εμείς το επιθυμούμε τουλάχιστον, να μπορούν να προσφέρουν και μετά την θητεία του στον αθλητισμό, αλλά και παράλληλα με αυτό που κάνουν, γιατί νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας είναι και ο αθλητισμός, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Ξεκινάει από τα παιδιά μας στο σχολείο και πηγαίνει μέχρι τα επαγγελματικά αθλήματα, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε ακόμα και στο κλασικό στίβο, στον κλασικό αθλητισμό. Όλοι έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, άρα όλοι έχουν και δικαίωμα να εκλεγούν κάποια στιγμή. Και θα ήθελα να είναι πιο ενεργοί κάποιοι συνάδελφοι ή αθλητές ακόμα, αλλά είναι δύσκολο να συνδυαστεί ο αθλητισμός με την πολιτική και δεν τα έχουν χρόνο και γι' αυτό ίσως η αποχή είναι πολύ μεγάλη μέχρι στιγμής. Αλήθεια, εσείς βιώνετε καθημερινά αυτό που λέμε το κομμάτι του υγιούς αθλητισμού, αλλά περνάτε πολύ μεγάλες περιπέτειες γιατί εκεί τα οικονομικά είναι πολύ στενά. Δεν έχουμε ενδεχομένως τα χρήματα που είχαμε παλαιότερα, έχουν κοπεί οι επιχορηγήσεις, περνάτε δύσκολα και ακόμα και δύσκολα βρίσκεται και χώρους να γυμναστείτε, να προπονηθείτε, να προετοιμαστείτε. Τι μπορεί να αλλάξει τώρα σε αυτό το πλαίσιο? Ανοίγεται μεγάλη συζήτηση. Το πρώτο που με στεναχωρεί εμένα, η Ελλάδα έχει και η Αθήνα έχει το καλύτερο, από τα καλύτερα στάδια της Ευρώπης. Και εκεί μέσα εμείς δεν κάνουμε αγώνες πολλά χρόνια. Είναι ακατάλληλο το ταρτάν για να μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά να αγωνιστούν. Το ίδιο ισχύει όμως και για τα βοηθητικά γήπεδα. Το ίδιο ισχύει και για το κλειστό μας γήπεδο. Πρόσφατα το στεγνοποίησαμε. Χρόνια έσταζε, πλημμύριζε. Δεν έσταζε μόνο, απλημμύριζε μέσα. Όλα αυτά είναι εμπόδια στο νέο παιδί που εμείς τα φιλοξενούμε στα δύο κέντρα που είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και έπρεπε να φτιάξουμε η προτεραιότητα της αποφάσης και το έργα που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να κάνουμε τη βάση, τη πιο ουσιώδης βάση, τα παιδιά που μεγαλώνουν με κάποια ελλείμματα, με κάποιες δυσκολίες στα χωριά τους, στις πόλεις, στους πιο μικρούς πόλεις, έρχοντας όμως στο κέντρο που έχουν εξελιχθεί σε ένα επίπεδο στα 18 τελειώνοντας το σχολείο, είμαστε υποχρεωμένοι όμως να κατέχουμε και να τους προσφέρουμε τα πάντα για να μπορούν να γίνουν αυριανοί αθλητές που είναι σε τέτοιο επίπεδο να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Ναι, αλλά δεν μπορούμε. Και άλλες χώρες, άλλες μεγάλες χώρες και όχι μόνο, επενδύουν στον αθλητισμό. Να θυμηθούμε την παλιά Σοβιετική Ένωση, ακόμα τώρα και την Ρωσία, τη Γερμανία. Μεγάλες χώρες, για να μην πάμε βέβαια σε Κίνα και σε άλλες υπερδυνάμεις, που πραγματικά επενδύουν στον αθλητισμό. Άμα άκουγα κάποια συζήτηση, μπορεί να μην πίστευα τα μισά ή το 80%. Εγώ όμως έζησα 29 χρόνια σε ένα σύστημα και 29 χρόνια στο άλλο σύστημα. Τώρα είναι ένα σύστημα. Τώρα είμαστε πιο έξυπνοι. Τώρα είμαστε πιο μεγάλοι βήματα, όχι βήματα, άλματα κάναμε τεχνολογικά. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, μόρφωση, όλα λέμε καλά. Ναι, αλλά αυτό που συνάντησα εγώ στα 12 μου, σε καινούριο σχολείο, σε κάθε αίθουσα, κάθε μάτημα γινόταν η φυσική είχε αίθουσα. Η χημεία είχε αίθουσα. Το στάδιο είχαμε τρία στάδια για προπόνηση. Το ένα με καρβουνίδι, ένα με ταρτάν, το καλύτερο για την εποχή. Τώρα δεν μπορεί να το συναντήσει ένας νέος αθλητής. Αυτό
δεν ξέρω πού οφείλεται. Πολλές φορές θέλω να φωνάξω, θέλω να μαλώσω, θέλω να συζητάω. Έχω οργή μέσα μου. Δεν μπορεί να μην πάρουμε σωστές αποφάσεις σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα. Με, από ό,τι φαίνεται όμως δεν παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Γιατί κάθε άλλο παρά επενδύουμε εκεί όπου βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχία και να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον. Και προφανώς επενδύουμε μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση, εκεί είναι αυτό που φαίνεται, αυτό που μας αρέσει να κάνουμε και να βλέπουμε είτε τηλεοπτικά είτε από τα γήπεδα. Και ξεχνάμε τους αθλητές που παλεύουν και μας φέρνουν χρυσά μετάλλια όμως. Προηγούμενη γενιά τα έχτιζε αυτά. Τα έργα, αυτά τα μεγάλα στάδια, αυτά τα κλειστά γυμναστήρια, εμείς δεν μπορούμε να τους συντηρούμε. Κάπου υστερούμε. Και οι βλέψεις μας, για να έχουμε μόνο καλά αποτελέσματα, τότε να κρατάμε μόνο το πρώτο. Mm-hmm. Να πάμε σε πλήρη ελεύθερη οικονομία, να πάμε σε πλήρη... πώς να πω, μόνο ο πρώτος μετράει. Δηλαδή, αν είμαι καλύτερος εγώ στο κανάλι σας, πρέπει να πάρω μόνο εγώ μισθό, όλα τα λεφτά να τα παίρνω εγώ και εσείς τίποτα. Δηλαδή, για να γίνει ένας αγώνας, θέλει μια ομάδα να έχει τουλάχιστον 10-20 άτομα, εξαρτάται από το αγώνισμα. Σε μένα πρέπει να υπάρχει ένας στο τελικό, πρέπει να υπάρχει οχτάδα, πρέπει να υπάρχει ημιτελικό, πρέπει να υπάρχει μια πλειάδα αθλητών για να μπορεί να φιλτράρουμε τα χρόνια και κάποιος να εξελιχθεί. Δεν μπορεί από ένας να βγει ένας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα βάζουμε ωράρια, δεν έχουν πού να κοιμηθούν, η οικογένεια δεν έχει λεφτά να τους στείλει στην Αττίνα. Είναι σειρά προβλήματα. Και άμα αρχίζουμε, δεν μπορούμε να τελειώσουμε εδώ και 2 μέρες να μιλάμε, να καλύπτουμε και άλλα και άλλα. Να. Και αυτό, γι' αυτό επιμένω τελευταία. Συζητάμε με κάτω του. Αρκετά χρόνια είμαι πια, 30 χρόνια έκλεισα, άλλαξα πάρα πολλούς υπουργούς. Με όλους είχα πολύ καλή σχέση. Κάναμε προβληματισμούς μας. Τώρα με τον κύριο Καπράλο συνέχεια συζητάμε. Κάνει κάποιες προσπάθειες που μας έχουν βοηθήσει αρκετά. Με το υιοθετήστε ένα αθλητή, τώρα συνεχίζει πάλι τα μικρές πάσες μας κάνει που είναι ένα ζωγόνι. Αλλά δεν σώνουμε την πλήρη κατάσταση. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή ιδιωτική που κινείται και σας δίνει τα αρχαιγεία. Πάλι καλά θα του πω, δηλαδή ανήκω σε μια ομοσπονδία που είναι πολύ ισχυρή. Έχει κάποιες κανόνες, έχει διοχετευτεί σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε χωριό, παντού έχουμε εκπρόσωπους, δεν χάνουμε παιδεία. Βγαίνουν από απίστευτα μέρη αθλητές και έτσι είμαστε κάπου στοιχεροί και εκεί βασίζεται στη καλή δουλειά και στους πρώτους προπονητές, στους προπονητές που τους αποδέχομαστε στα κέντρα, τους εξελίσσουμε τους αθλητές και γι' αυτό παίρνουμε και 4 και 5 μεταλλιάκια. Μια Κατερίνα μας έχει ξεφύγει στην Αμερική και μακάρι, μπράβο της Στεφανίδη, γύρισε δυνατή, αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Είμαι εναντίον και πολλά κέντρα που λένε να πάνε στην Αμερική τα παιδιά. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουμε στείλει τα τελευταία χρόνια και εξαφανιστήκανε αθλητικά. Και επαγγελματικά θα το έλεγα, γιατί πολύ ελάχιστοι βρήκανε. Στα 30 χρόνια που είμαι εγώ είναι πάνω από 120 παιδιά. Πρωτοκλασσάτοι αθλητές. Γύρισε η Κατερίνα. Γύρισε ο Παπαδημητρίου Αλέξανδρος στη Σφύρα και ο Μπαλάκης στο Επικοντό. 3 στα 30 χρόνια. Αυτό το ποσοστό δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Και τα άλλα τα παιδιά τι, απλά χάσαν τα λεφτά τους που πήγαν στα πανεπιστήμια. Δυσκολευτήκανε, δεν ήταν προετοιμασμένοι. Τους δεχτήκανε πανεπιστήμια που δεν είναι κατάλληλοι για τα αγωνίσματά τους. Δεν συμβουλευτήκανε κανένας. Και όλο αυτό είναι αρνητικό γιατί μετάπειτα εξέλιξή τους. Mm. Και έτσι χατήκανε. Πάρα πολύ καλούς αθλητές και αθλήτριες. Κύριε Πομάσκη, σας βλέπουμε πίσω σε ένα ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο, γιατί να θυμίσουμε ότι ήσασταν για μία διετία και προπονητής γυμναστής στον Ολυμπιακό, έτσι, με Ματζουράκη προπονητή και Τάκη Λεμονή διαδοχικά. Ακριβώς, ωραία εποχή. Ωραία εποχή. Ωραία εμπειρία, πολύ χαρά, πολύ δουλειά. Μεγάλη μάχη, κάναμε καλά ρεκόρ τότε για πρώτη φορά, μόνο νίκες μέχρι την πρώτη γύρο, ρεκόρ γκολ. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις, συνεργάστηκα με πάρα πολύ καλά παιδιά, αθλητές, ποδοσφαιριστές και προπονητές για την διοίκηση του κύριου Κόκαλη, δεν του συζητάω. Mm. Ό,τι ζήτησα μου το είχε κάνει την επόμενη μέρα.
Ναι, αλλά τότε είχατε εφαρμόσει πρώτος το γεγονός ότι μετά από αγώνα της Κυριακής βάζατε τη Δευτέρα όσους δεν είχαν αγωνιστεί να προπονούνται. Αυτή και γκρινιάζαν οι περισσότεροι. Η δικιά μου νοοτροπία, η ενεργή αποκατάσταση είναι η καλύτερη αποκατάσταση. Εμείς είμαστε ενεργά άτομα. Θέλουμε να βράζει τη ψυχή μας και το αίμα μας. Δεν μπορεί να είμαστε στο κρεβάτι και να νομίζουμε ότι ξεκουραζόμαστε. Mm-hmm. Αυτό είναι χαμένος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι τότε η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πολύ γρήγορη. Δηλαδή θυμόμαστε ότι πηγαίναν πάνω κάτω συνέχεια. Είναι τελικά το ποδόσφαιρο και άθλημα γύμνασης, είναι το ποδόσφαιρο ένα άθλημα δρόμου, το οποίο έχει και μια μπάλα κάπου ενδιάμεσα. Πρώτο απ' όλα είναι η γύμναση. Η μπάλα τρέχει, δεν ιδρώνει. Πρέπει εμείς να αντιστατούμε στην ίδιο ρυθμό για να πλασαρόμαστε και να κρατάμε τις γραμμές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εγώ όμως είμαι και τυχερός. Είχα στην ομάδα πάρα πολύ καλά παιδιά με ωραίες βλέψεις, μεγάλους στόχους και το αποδείξανε Γιωργάτους, Γιαννακόπουλους και πολλά άλλα παιδιά. Ήρθε Καρεμπέη, ήταν Ζέτεμπερκ, άτομα που είχαν πολύ ψηλούς στόχους. Κατόμαστε μετά την προπόνηση, κάναμε προπόνηση και άλλοι. Ερχόταν κάποιοι πιο νωρίς, κάναμε προπονησούλα. Δηλαδή, συζητάγαμε και αυτό έφερε και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Για πάμε όμως και στα υπόλοιπα, γιατί τώρα συνεχίζεται. Σας φέραμε από το γήπεδο κατευθείαν, από το στάδιο που προετοιμάζεστε. Συνεχίζεται την προετοιμασία για τους αγώνες που ακολουθούν, με αποκορύφωμα βέβαια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί στην Ντόχα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πολύ μακριά από τώρα. Για εσάς, έτσι. Με 6 Οκτώβρη. Ναι. Αυτή τη χρονιά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτό είναι το καλεντάρι. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Τα παιδιά είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θα μπορούμε να κρατηθούν ψυχικά πρώτα απ' όλα, γιατί γύρω τους θα είναι μια εποχή Αύγουστο που όλοι τα πηγαίνουν σε διακοπές και στις παραλίες και τα βλέπουν οι δικοί μου και τα τρελαίνονται. Αλλά πιστεύω τα κρατηθούμε και θα φτάσουμε σε καλά επίπεδα στο κορυφαίο διοργάνωση της χρονιάς. Έχετε τώρα τον Μίλτο τον Τεντόγλου, έτσι, για την Βούλα την Παπαχρίστου. Και ο Παναγιώτης Ματζουριάννης, ο νέος αθλητής, έχει πιάσει και αυτό το όριο και οι άλλοι έχουν, όλα είναι... Πολύ μεγάλη έκπληξη για εμάς που δεν παρακολουθούσαμε συχνά τα δρόμενα, ο Μίλτος, έτσι, ένα παιδί που τώρα έκανε ένα μπαμ ξαφνικά. Η Βούλα βέβαια είχε κάνει την πορεία της, είχε σταματήσει για ένα διάστημα και λόγω της εγκυμοσύνης και τώρα επανήλθε και αυτή πολύ δυναμικά, με επιτυχίες και μετάλλια. Εγώ θα το έλεγα σε όλους και το επιμένω και το επαναλαμβάνω, να το βασικότερο πράγμα είναι να δουλέψεις. Εμείς είμαστε κάθε πρωί-απόγευμα στο γήπεδο, σε αρκετά ψηλή ένταση εκτελώ τις προπονήσεις. Κουραζόμαστε, πέφτουμε πολλές φορές, αλλά το αποτέλεσμα πάντα είναι ασφαλισμένο σε πολύ καλό επίπεδο. Και πολλές φορές είναι και το τύχη να είναι και οι πρώτες θέσεις και το μεντάλιο, που μετράει πάρα πολύ για μας στο τέλος μας του σεζόν. Αποδέχεστε τον τίτλο ότι είστε ένας προπονητής στο Στίβο που είναι μύθος, δηλαδή όσοι θέλουν να πετύχουν έρχονται σε εσάς. Δεν θα το έλεγα. Απλώς είμαι πιο τυπικός, μπορώ να πω, ή πιο... έχω μια τρέλα παραπάνω να είμαι στο τρέλα, γήπεδο, να καλή τρέλα, έτσι. Ναι, από την καλή έννοια. Που βγαίνει στην δουλειά. Ναι, και τα είμαι μία ώρα πριν τα παιδιά, τα είμαι εκεί, τα τους περιμένω, τα ετοιμάσω τα σκάματα, τα όργανα, είμαι πολύ ενεργός. Η και αυτό τους ζητάω από όλους. Ότι οι αθλητές σας στάζουν μέλη για σας. Και στις δηλώσεις τους και στη συμπεριφορά τους. Βλέπουμε μόλις τελειώνουν μια προσπάθεια, κοιτάνε προς το μέρος σας, όταν είναι και επιτυχημένοι πολύ περισσότερο, και έρχονται με το χαμόγελο, έρχονται να σας αγκαλιάσουν, να χαρούν μαζί σας. Σε τέτοια επίπεδα έχει να σας ομολογήσω, έχει και πολλές εντάσεις στην προπόνηση πολλές φορές, αλλά την κατανόηση για το στόχο το έχω εξηγήσει σε όλους. Η δουλειά δεν είναι πάντα με ροδοπέταλα στρωμένη, είναι και με άγριες πέτρες κάτω και εμείς πρέπει να μάθουμε να περπατάμε πάνω. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στην υποψηφιότητά σας τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας και βέβαια και στις αγωνιστικές δράσεις των αθλητών τους οποίους προπονείτε, να πάρουμε μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Στίβου και μέχρι το Τόκιο θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έτσι είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος μέχρι τότε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πομάσχη, να είστε καλά.